Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Ναι. Καλό μεσημέρι. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε σήμερα, γιατί εδώ την Παρασκευή είπατε ότι η Ρούλα είχε κακοποιηθεί στο κρατητήριο. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν επιβεβαιώθηκε. Σας είπε κάτι που δεν ήθελε τελικά να το πει στις αρχές ή δεν δώσατε καμιά σημασία μετά σε αυτό το θέμα, γιατί ήταν τόσο πολλά τα άλλα θέματα που έπρεπε να συζητήσετε που δεν ζητήσατε απάντηση σε αυτό? Καταρχήν θα ήθελα μια θερμή παράκληση. Όλες οι ερωτήσεις θα γίνονται μόνο από εσάς, κυρία Κουτσελίνη. Δεν θέλω να μιλήσουμε κανέναν άλλο. Εντάξει, θα το δούμε πώς θα προκύψει την κουβέντα. Αλλά νομίζω ότι θα δείτε ότι θα κάνουμε έναν υγιή και ήρεμο διάλογο. Όσο για το θέμα της κακοποίησης, δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ καθόλου. Γνωρίζουμε τη Ρούλα και αυτό που είδαμε. Τώρα τα παραμέσα, και δεν το ξανασυζητήσαμε κιόλας, γιατί είναι άλλα τα στοιχεία που προκύπτουν και που δώσαμε βάση. Ωραία. Πάμε όμως στο βασικό στοιχείο που προέκυψε και είναι πολύ σημαντικό. Εσείς την Παρασκευή, όταν ο κύριος Κουσουλός έκανε τις αποκαλύψεις, είπατε δεν θέλω να μιλήσω με τον κύριο Κουσουλό, αλλά μετά μιλήσατε και απαντήσατε και στα ερωτήματά του. Σας λέω το εξής σήμερα, ότι ως οικογένεια είχατε έτσι μια διαφωνία με τα όσα έφερνε στο φως ο Πέτρος Κουσουλός όλο αυτό το διάστημα. Κάτι που φαίνεται ότι ο Μάνος είχε αντίθετη άποψη τελικά, καθώς στο γραφείο του πήγε, έδωσε συνέντευξη μια μισή ώρα περίπου που θα τη δουν οι τηλεθεατές αλλά και οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν social media στο e-reportage.gr. Πώς το κρίνετε τώρα, γιατί από εκεί θέλω να πιάσουμε έτσι την άκρη του νήματος. Η γραμμή ήταν από όλους η ίδια. Δηλαδή δεν ήμουν εγώ προσωπικά, δεν είχα κάτι προσωπικά εγώ με τον κύριο Κουσουλό. Ούτε μου είχε κάνει κάτι εμένα. Έκανε το ρεπορτάζ του και έβγαλε τα στοιχεία του. Δεκτό. Ενάντια στον κύριο Κουσουλό ήταν και ο Μάνος. Τώρα την άποψή του και του πώς άλλαξε γνώμη και τι ακριβώς έγινε, δεν ξέρω και δεν θέλω να τοποθετηθώ για κανένα στιγμή. Εγώ αυτό που ξέρω, Δήμητρα, και μπορεί να μας το πει και ο Γιώργος Όμπολος, είναι ότι ουσιαστικά και τη συνέντευξη που έδωσαν σε εμάς την πρώτη, οικογενειακό συμβούλιο έδωσαν, μετά είπαν ότι δεν θα βγουν, δεν θα ξανατοποθετηθούν και ξαφνικά, ενώ η αδερφή σου τον περιμένει στα κρατητήρια και της λέει πώς να έρθω γιατί θα με κλείσουν μέσα εμένα και τον πατέρα μου, αυτά που είπε στην εκπομπή μας, ξαφνικά ούτε πάει, αλλά πάει και σε ένα γραφείο, άρα δίνει το στίγμα του, είναι δηλαδή στην Αθήνα, αλλά στη Γαδά δεν πάει να τη δει. Ναι, αυτό είναι κάτι που μπορεί να σας απαντήσει ο κ. Δασκαλάκη. Δεν ξέρω εγώ τι έχει στο μυαλό του, γιατί δεν πάει, τι φοβάται, αν φοβάται κάτι, δεν φοβάται, λέει ο άνθρωπος, δεκτός σεβαστό, κανένας δεν φοβάται κάτι. Μάλιστα. Για το θέμα της σπιτονοικοκυράς και όλα όσα έχουν έρθει στο φως, είναι κάτι που θέλεις να πεις, Δήμητρα, και μετά ο Γιώργος. Εγώ γνωρίζω από συζητήσεις με τη Ρούλα και το Μάνο και περισσότερο με τη Ρούλα, αλλά και ο Μάνος λέει τα ίδια πράγματα μου έχει πει, δεν είναι ότι μου τα έχει πει αποκλειστικά η Ρούλα. Η γυναίκα ήταν άπλυρη. Δεν είχε κανένα συγγενή πουθενά, ούτε ανήψη, ούτε ξαδέρφια, τίποτα. Δεν προκύπτει πουθενά αυτό. Δεν είχαν ενημερωθεί ποτέ γι' αυτό και μία κολλητή της φίλη που επικοινωνούσε με τα παιδιά, το ίδιο τους είχε πει ότι δεν έχει κάποιον. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλοί, θα τους δείτε μετά, γύρω στην μία, αμέσως μετά τη δική μας κουβέντα θα προβληθούν. Άρα λοιπόν... Οι άνθρωποι αυτοί... Ναι, απλώς είχε εξουσιοδοτήσει το Μάνο η συγκεκριμένη σπιτονοικοκυρά προκειμένου να κάνει τις δουλειές της, τα οικονομικά της θέματα και τα σχετικά. Γνωρίζετε κάτι τέτοιο εσείς? Είχε ορίσει πληρεξούσια το Μάνο για όλες τις συναλλαγές της, τα πάντα. Άρα όχι αυτή την αδελφή σας? Όχι, όχι. Υπάρχει πληρεξούσια το οποίο το έχω εγώ στην κατοχή μου αυτή τη στιγμή, που ορίζει το Μάνο. Άρα δηλαδή στην σχέση με τη σπιτονοικοκυρά, ο άνθρωπος που ήταν ο άμεσα εμπλεκόμενος με την έννοια να πηγαίνει χρήματα, να τις πηγαίνει αυτά που ήθελε, να τις παίρνει, να δίνει χρήματα τέλος πάντων σε αυτόν που τις ψώνιζε στο σούπερ μάρκετ, ήταν ο Μάνος. Δεν πήγαινε η αδελφή σας σε κάποια τράπεζα? Όχι. Μπορεί να πήγαινε με κάποια συνεννόηση, αλλά στην κυρία Κούτρα τα έδινε ο Μάνος. Μπορεί να πήγαινε η Ρούλα να κάνει μια ανάληψη,
και να πήγαινε ο Μάνος στην απόδειξη, τα χρήματα και την κάρτα στην κυρία Κούτρα, ότι πήγαινε ο Μάνος. Μάλιστα. Όπως και το άλλο που άκουσα κάτι για ένα ακίνητο, είμαι σίγουρη ότι αυτό δεν προκύπτει. Δηλαδή και το Μάνο που πάνε να κατηγορήσουν ότι έχει καταχρηστεί, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δεν νομίζω ότι... Υπήρχε κάποια σκέψη πριν το θάνατο της συγκεκριμένης γυναίκας να γράψει στο όνομα ενδεχομένως κάποιου παιδιού που ήταν εν ζωή το ακίνητο, το σπίτι όπου διέμεναν. Υπήρχε κάποια τέτοια σκέψη? Από ό,τι γνωρίζω είχε εκφράσει μια σκέψη της ότι στις πολύ αρχές για την Τζορτζίνα, ότι επειδή δεν έχει κανέναν άλλον στον κόσμο, να το δώσει στην Τζορτζίνα το ακίνητο. Αυτό δεν έγινε ποτέ, δεν πιέσαν ούτε τα παιδιά να γίνει αυτό, γιατί δεν τους ενδιέφερε αυτό. Δεν πήγανε να φάνε κανέναν στο σπίτι, την περιουσία. Δεν είναι τέτοια παιδιά. Μάλιστα. Ο Γιώργος Σόμπολος και μετά εδώ είμαστε, βλέπετε ότι ο διάλογος είναι ήρεμος. Γιώργο μου. Ναι. Πάντως έχει ενδιαφέρον, Ζήνα, βλέποντας τη στάση της Δήμητρας ως προς τον Μάνο, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος μέχρι πρότινος στήριζε και σε εμάς τη δική μας την εκπομπή, στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, αλλά και όπου στεκόταν μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για την αδερφή σου Δήμητρα. Αυτή όμως τώρα η μεταστροφή που έρχεται μετά τη σύλληψή της, εσύ την περίμενες? Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση, γιατί και μέχρι τελευταία στιγμή που είχαμε επικοινωνία, τα ίδια που έλεγε δημόσια, τα ίδια έλεγε και σε μένα. Δήμητρα, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μάνος έχει κάτι να φοβάται? Δεν το γνωρίζω εγώ αυτό. Δεν το γνωρίζω ίδιος, αλλά δεν νομίζω. Ρούλα. Δήμητρα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή αναφέρθηκες λίγο νωρίτερα στο θέμα της πιτονικοκυράς, αυτά τα διαμερίσματα που βλέπουμε εκεί, τα τρία, αυτό το ακίνητο, ήταν στην κατοχή της πιτονικοκυράς και πληροεξούσιο είχε ο Μάνος, όπως είπες νωρίτερα, προκειμένου να κάνει τις οικονομικές δοσοληψίες. Φορολογικές δηλώσεις, ενδεχομένως τραπεζικούς λογαριασμούς και τέτοια πράγματα είχε μόνο ο Μάνος, ή είχε και πληροεξούσιο για οτιδήποτε άλλο όσον αφορά αυτά τα ακίνητα, επειδή είπες ότι το έχεις το πληροεξούσιο στα χέρια σου? Ένα λεπτό να το βρω να σας απαντήσω ακριβώς. Ναι. Αυτό για να μην πω και ψέματα. Γιατί... Αλλά νομίζω ότι είναι για τα πάντα πληρεξούσιο. Για διάβασέ μας λίγο, σε παρακαλώ, τι λέει. Ναι, ναι, γιατί η Ρούλα μου έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος λένε και θα πολύ, δουν και τηλεθεατές σε πολύ, λίγο. Λένε πολύ, Ζήνα μου, ότι ενδεχομένως αυτά να έχουν με τραπεζικά δάνεια, να έχουν υποθηκευθεί. Δεν γνωρίζω τι υπάρχει για αυτά τα κίνητα. Δεν έχουν ακουστεί πολλά. Και όπως είπε, τα ενίκια που τα καταβάλει η οικογένεια αυτό, τώρα. Αυτό, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Αν το πληρεξούσιο θα καταλάβουμε. Νομίζω από το πληρεξούσιο αρκετά πράγματα. Να σας το διαβάσω ακριβώς. Ναι, ναι, εντάξει, με κάποια προσωπικά δεδομένα. Αυτό, ναι, τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται. Λίγο, μόνο ποιο είναι ετούμε γι' αυτό το πληρεξούσιο. Αναφέρθηκε, λέει, αμέσως παραπάνω. Μου ζήτησε να συντάξω πληρεξούσιο αυτό και δήλωσε ότι διορίζει και καθιστά ειδικό τη πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και αντίκλητο τον Εμμανουήλ Δασκαλάκη του ΓΙΟΝΕ, ιδιωτικό υπάλληλο. Αυτό. Για? Για όλα, μάλλον. Πληρεξούσιο αντίκλητο. Δεν βλέπω κάτι άλλο, να το δω ένα λεπτό. Α. Λέει να εισπράττει τη μηνιαία σύνταξη που δικαιούται, να την εκπροσωπεί για οποιαδήποτε υπόθεση σε οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική, δικαστική, φορολογική ή άλλη αρχή. Άρα για τα πάντα. Άρα έχει τα κλειδιά. Γι' αυτό ρώτησα συγκεκριμένα. Να την εκπροσωπεί στην αρμόδια δόη. Και στα φορολογικά λοιπόν. Αυτό δεν βλέπω κάτι άλλο. Δήμητρα, μέχρι πριν τη σύλληψη της αδερφής σου, μέχρι τέλος πάντων πριν την προσαγωγή και τη σύλληψή της, τα ενίκια και σήμερα που το σπίτι ακόμα είναι ενεργό, πού τα αποδίδεται? Δεν ξέρω που τα. Νομίζω τα κρατούσαν κάπου τα παιδιά για να τα δώσουν αν βρεθεί κάποιος κληρονόμος. Άρα δεν απέδιδαν ενίκεια λοιπόν. Ναι, αν όμως ο κληρονόμος αποδεχτεί την περιουσία, γιατί αν υπάρχουν χρέη ενδεχομένως όχι. Ναι. Είχε γίνει και πώληση κάποιου ακινήτου αξίας 250.000 ευρώ, όπου φαίνεται ότι αυτά τα χρήματα κάπου δόθηκαν? Γνωρίζεις κάτι, Δήμητρα? Όχι, αυτό δεν ισχύει. Αυτό θα το ήξερα γιατί θα φαινόταν. Τα παιδιά. Ο Μάνος, ας πούμε, δούλευε σε δύο δουλειές στην αρχή, μετά μπήκε σε άλλη δουλειά που βοηθήσαμε εμείς να μπει για να μπορέσει να έχει παραπάνω χρήματα, μετά βρήκε άλλη μόνιμη δουλειά σε αυτή που είναι τώρα. Μάλιστα. Θα φαινόταν. Δεν είχαν οικονομική άνεση ποτέ, τεράστια. Και ο Πέτρος να σας ρωτήσει και ο Δημήτρης. Εγώ, και... Έλα. Η Επισπυρηγού, να σας ρωτήσω κάτι, παρακαλώ πολύ. Ο Μάνος Δασκαλάκης, η συνέντευξη που παραχώρησε στον Πέτρο, ουσιαστικά
Υποπτεύεται ότι η Ρούλα, η αδερφή σας δηλαδή, σκότωνε τα παιδιά προκειμένου να τον φέρει πίσω κάθε φορά μετά από τους καυγάδες και όταν έφευγε από το σπίτι. Τι λέτε γι' αυτό εσείς, που ξέρετε, ζήσατε την αδερφή σας. Με την κοινή λογική. Με την κοινή λογική. Mm. Όταν ένα ζευγάρι χωρίζει, το μέσο επικοινωνίας είναι τα παιδιά. Εάν η Ρούλα ήθελε να έχει κοντά της το Μάνο, θα κρατούσε τα παιδιά όσο περισσότερο μπορούσε. Τι σημαίνει θα κρατούσε τα παιδιά όσο περισσότερο μπορούσε? Στο χέρι της ήταν να μην τα κρατήσει, δηλαδή? Εγώ αυτό δεν το αντιλαμβάνω. Αυτό σας λέω, με την υπόνοια που έχουν όλοι ότι τα σκότωνε για να το φέρει, να φέρει πίσω το Μάνο, δεν θα έκανε αυτό για να... Δεν θα έκανε κακό στα παιδιά της, θέλετε αυτό να πείτε. Αυτό ακριβώς. Δεν θα το έκανε το κακό για να φέρει το Μάνο πίσω. Γιατί έτσι το έδινε. Ναι, αλλά τον πετύχαινε το σκοπό της, λέει ο Μάνος. Τον έφερνε πίσω έστω και για λίγο μετά το θάνατο. Όχι, δεν και μπορεί να εξηγήσει το θάνατο της Μαλένας. Όχι, όχι, μου το εξήγησε. Έτσι δεν είναι, όπως το λέω. Μου είπε ότι εγώ γυρνούσα, δεν μου το ζητούσε η ίδια. Τον πετύχαινε όμως το σκοπό. Η ίδια, όπως λέει και ο κύριος Κουσουλός, ήταν αντίθετη. Δεν μου είπε ότι ήταν αντίθετη, απλά μου είπε ότι δεν με καλούσε ίδια να γυρίσει. Δηλαδή, ναι, επέστρεφε, όχι, αλλά δεν ήθελε. Δεν, δεν ήθελε η αδερφή σας δηλαδή να γυρίσει, αλλά αυτός επέστρεφε. Επέστρεφε για λίγες μέρες και μετά ξανάφευγε ούτως ή άλλως. Ακριβώς. Ο άνθρωπος δεν ξέρω, μπορεί να μην ήθελε να. Πάντως, ό,τι αφορά το σπίτι, μια και το είπαμε τώρα, εγώ πρέπει να πω ότι επειδή το έψαξα το θέμα από το κτηματολόγιο, το σπίτι αυτό είχε βάρη. Υπήρχε ένα δάνειο το οποίο είχαν πάρει από πολύ γνωστή. Είχε πάρει η εκλειπούσα η σπιτονοικοκυρά από μια τράπεζα και είχε και οφειλές απέναντι στη ΔΟΗ. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι καθαρό και σας το λέω βάσει επίσημων εγγράφων που έχω στην κατοχή μου. Και τα τρία διαμερίσματα, Πέτρο, ή ένα από όλα? Ένα από όλα. Ένα από όλα. Δύο δεν είναι, μάλλον, συγγνώμη, δύο. Από, δύο. Το ένα είναι καθαρό. Τα δύο έχουν βάρη. Το ένα έχει απέναντι σε τράπεζα και το άλλο απέναντι στην εφορία. Το ύψος του δανείου ήταν 200.000. Ορίστε, όχι, όχι, το δάνειο ήταν μικρό. Δηλαδή η οφειλή απέναντι στην τράπεζα νομίζω είναι τη τάξη των 12.000. Είναι υποθηκευμένο δηλαδή. Είναι υποθηκευμένο, το σπίτι. Ναι, για 12.000 όμως. Άρα θα βγει σε πιστήριας. Αν βρεθεί δηλαδή κληρονόμος, ουσιαστικά είναι πολύ λίγο το ποσό που δίνει προκειμένου να έρθουν στο όνομά του τα ακίνητα. Ό,τι αφορά τώρα τη σπιτονοικοκυρά, αυτό το οποίο μου είπε εμένα τουλάχιστον ο κ. Δασκαλάκης, δεν ξέρω η κυρία Πισπυρίγκου μπορεί να το επιβεβαιώσει, να το διαψεύσει. Είναι ότι καταβαλόταν κανονικά το ενίκιο και ότι μάλιστα υπάρχουν αποδείξεις και φορολογικές δηλώσεις οι οποίες καταγράφουν το συγκεκριμένο ισχυρισμό. Αλλά που τις έκανε ο ίδιος ως πληρεξούσιο. Ναι. Γιατί εκείνος έπαιρνε στην εφορία. Δήλωνε. Κάτι άλλο, κυρία Πισπυρίγκου, θέλω να σας ρωτήσω. Ο κύριος Δασκαλάκης μου είπε ότι είχατε επικοινωνία συχνή έτσι, τις τελευταίες ημέρες. Και ο ίδιος μάλιστα σας έλεγε ότι δεν μπορούσε, αδυνατούσε να πιστέψει ότι η αδερφή σας είναι εμπλεγμένη σε αυτή την ιστορία. Πλέον ο ίδιος όμως, από ό,τι φαίνεται, από αύριο θα είναι απέναντι στην αδερφή σας. Γιατί όπως μου είπε χαρακτηριστικά, αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να λάμψει η αλήθεια για τα τρία του παιδιά. Θέλω να σας ρωτήσω. Όλο αυτό μας ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει μόνο το μάλλον. Ωραία, αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν. Εσείς θα συνταχθείτε με αυτή την κίνηση ή θα εξακολουθείτε να βρίσκεστε στο πλευρό της αδερφής σας? Γιατί εδώ πέρα πλέον υπάρχουν δύο δρόμοι. Είτε για την ανέβρεση της αλήθειας για το τι ακριβώς συνέβη με τα παιδιά, άρα θα ακολουθήσετε το δρόμο του κυρίου Δασκαλάκη, είτε θα συνεχίσετε να στηρίζετε την αδελφή σας. Εμείς σαν οικογένεια έχουμε μία συγκεκριμένη στάση. Ψάχνουμε την αλήθεια, την πραγματική. Μέχρι στιγμής με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει και εμείς, δεν προκύπτει από πουθενά ότι η Ρούλα είχε κάνει κακό στην Τζορτζίνα, που για την Τζορτζίνα κατηγορείται. Είμαστε στην πλευρά ότι πρέπει να βρεθεί η αλήθεια όποια και αν είναι. Για τα παιδιά. Τα παιδιά μας ενδιαφέρουν πρώτα απ' όλα και μετά η αθώωση της Ρούλας. Εμένα τουλάχιστον συγκεκριμένα. Και προσωπικά μιλάω. Άρα αν χρειαστεί να παραστείτε και ως πολιτική αγωγή, το βλέπετε ανοιχτό το ενδεχόμενο προκειμένου να βγάλετε. Σας έχει πείσει. Εάν προκύψουν αδιάστητα στοιχεία που δεν θα προκύψουν, γιατί μέχρι στιγμή σας λέω και έχω διαβάσει και τη δικογραφία, αυτό που προκύπτει είναι άλλα πράγματα. Ότι... Δήμητρα, δώστε μας πρέπει ένα... να πάω διαφημίσεις, να πω λίγο κάτι. Επειδή μετά τις διαφημίσεις το ξέρω, θέλω να δει η Δήμητρα το κομμάτι που αφορά στη σπιτονοικοκυρά, γιατί είναι πολύ σοβαρά αυτά που θα ακούσει και θα την παρακαλέσω από τη στιγμή που και εκείνη μέσα στο σπίτι είναι, να μπορέσει να δει αυτό και να μας απαντήσει και σε αυτά τα ερωτήματα, γιατί είναι σημαντικό που η Δήμητρα αυτή τη στιγμή δεν κρύβεται, σε ό,τι τη ρωτάμε απαντά. Και εμείς κρατάμε ήρεμους τόνους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα, πραγματικά.